με πυρετόδες ρυθμούς ετοιμάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εν ώψη της έναρξης της αντιπυρικής περίοδου, η οποία ξεκινά 1 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Η κρισιμότητα της κατάστασης είναι δεδομένη και θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και ενημέρωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη Παρασκευή πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεδιάσκεψη με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Έχει προγραμματιστεί, είμαστε με τον Αντιπεριφερειάρχη. Παράλληλα, εμείς εδώ συζητάμε και γι' αυτό. Έχει οριστεί για την άλλη Παρασκευή από τον πρόεδρο του συντονιστικού οργάνου, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης μας, ο κύριος Αντωνιάδης. Τηλεδιάσκεψη τώρα πια, έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστό να εκτεθούμε 50 και 60 άνθρωποι μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, άλλωστε αυτό είναι και το κέρδος από μια άποψη αυτής της κρίσης. Πάντα οι κρίσεις αφήνουν ευκαιρίες, αρκεί να τις εκμεταλλευτούμε. Μία από αυτές είναι ότι το κράτος πλέον δουλεύει πιο ευέλικτα, πιο άμεσα και με αυτό το εργαλείο δουλεύουμε ακόμα και από το σπίτι. Οπότε την άλλη Παρασκευή, Δευτέρα θα μοιραστούν οι προσκλήσεις, προφανώς θα πάρετε και εσείς δελτίο τύπου. Την άλλη Παρασκευή θα γίνει το συντονιστικό όργανο, οπότε ξεκινάει επίσημα και η έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για μας, που στην περιοχή μας συνήθως αυτή αργεί, ενώ στο Νότο πραγματικά ξεκινάει κανονικά μέσα στο Μάιο, εννοώ όσον αφορά τα φαινόμενα.